Εκδηλώσεις τέχνης, πολιτισμού, παράδοσης, αθλητισμού και γεύσεων θα πραγματοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πάνω στα χνάρια της αρχαίας Αγνατίας Οδού που μας ενώνει. Η έναρξη φέτος γίνεται από την Καβάλα. Το δεύτερο φεστιβάλ της Βία Εγνατία είναι ήδη γεγονός, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παπλίδης, και διοργανώνεται στο πλαίσιο ανάδειξης της πολιτιστικής διαδρομής της αρχαίας Βία Εγνατία και της παράλληλης της σύγχρονης Αγνατίας Οδού, που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ. Αξιοποιούμε έτσι, είπε ο κ. Παπλίδης, τα γεωπολιτικά, ιστορικά και πολιτισμικά δεδομένα που προέκυψαν από τη μακρά πορεία στον χρόνο της αρχαίας Ρωμαϊκής Οδού, της Βία Εγνατία, που είχαμε την τύχη να διασχίσει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνιστούν ένα πολύ σήμαντο πλέγμα με μεγάλη δυναμική στην ανάπτυξη και την οικονομία του παρόντος. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στις διαστάσεις που επιτρέπουν οι καιροί της οικονομικής κρίσης, με μεγάλη όμως προστιθέμενη αξία στην κοινωνική και πολιτισμική συνοχή της περιφέρειας του τόπου μας. Το δεύτερο φεστιβάλ Βία Εγνατία ανοίγει τις πύλες του στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα στην 5η 18 Αυγούστου, στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, το μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, για να υποδεχτεί την πρώτη εκδήλωση παρουσίασης ξενάγησης στην αρχαία Εγνατία Οδό από την εφορία αρχαιοτήτων Καβάλας, ενώ ακολουθεί χοροδιακή εκδήλωση βυζαντινής μουσικής με καταξιωμένους καλλιτέχνες που θα μας ταξιδέψουν. Το πρόγραμμα συνεχίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης την Παρασκευή και το Σάββατο, 26 και 27 Αυγούστου, με αθλητικές δράσεις στον έστω ποταμό με καγιάκ και επίδειξη πτήσης με αλεξίπτωτα πλαγιάς, έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίες και συναυλίες με ηχηρά ονόματα το Βαγγέλη Δημούδη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ενώ τοπικοί φορείς και σύλλογοι θα χορέψουν και θα μαγειρέψουν παραδοσιακά. Την πλήρη αποκατάσταση του ιστορικού κτίσματος που κάηκε στα Λουτρά των Ελευθερών ζητάει πρωτοβουλία για τη διάσωση των Λουτρών, καθώς και όλων των κτηρίων αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που προσδίδουν στα Λουτρά το χαρακτηρισμό του ιστορικού τόπου. Με ανακοίνωσή της, η πρωτοβουλία καταλογίζει ευθύνες στην αντιπεριφέρεια για την κατάσταση που επικρατεί στα Λουτρά και ζητά να εμπλακεί ενεργά και ο Δήμος στην προσπάθεια αξιοποίησής τους για τη διατήρηση και προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των ιαματικών πηγών. Στο τρίπτυχο ίσπραξη πολιετών οφειλών από δημότες και επιχειρήσεις, μείωση δαπανών και κατάργηση δαπανών που δεν ήταν στην ευθύνη του Δήμου, οφείλεται το οικονομικό νοικοκύρεμα του Δήμου Ορεστιάδα σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αθανάσιο Γκακίδη. Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδα σε ό,τι αφορά στις οφειλές, ο Δήμος κατά την τελευταία διετία έχει ασκήσει ακόμα και το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος, προχωρώντας σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών. Είναι άδικο για τους δημότες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους να υπάρχουν κάποιοι που δεν καταβάλουν τα χρήματα που οφείλουν συστηματικά, είπε ο κ. Γκακίδης και πρόσθεσε ότι η πλειοψηφία των δημοτών με χρέη προς το Δήμο προσέρχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας να ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και μάλιστα τηρώντας το με συνέπεια. Όσον αφορά στην κατάργηση άσκοπων δαπανών, ανέφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι ο Δήμος επιβαρυνόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και μέχρι πριν από 2 χρόνια, όταν έγινε ενδελεχής έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία με εξόφληση λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος για κτίριο που χρησιμοποιούσε άλλη υπηρεσία, στο οποίο στεγαζόταν πριν από αυτή κάποιο είδους υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας. Τέλος, σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, το ταμιακό υπόλοιπο για το μήνα Ιούλιο είναι γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 271.000 ευρώ περίπου σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016. Η απελευθέρωση του ωραρίου δεν είναι γιορτή για εμάς τους εργαζόμενους, αφού μας αφαιρεί ακόμη περισσότερα δικαιώματα. Είναι συνέχεια των αντιλαϊκών μέτρων που παίρνονται εις βάρος μας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Φερών Σουφλίου, η Ενότητα, με αφορμή την διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους λειτουργία των καταστημάτων νυχτερινές ώρες με επιχείρημα τη λεγόμενη Λευκή Νύχτα που θέλει να οργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, όπως και η όποια άλλου τύπου απελευθέρωση του ωραρίου αναφέρει και τονίζει. Οι Λευκές Νύχτες είναι μέσο για την κατάργηση της Κυριακής Αργίας για τη γενίκευση της απελευθέρωσης του ωραρίου, γεγονός που θα οδηγήσει ακόμη πιο γρήγορα σε κλείσιμο μικρών καταστημάτων που δεν θα αντέξουν τον ανταγωνισμό. Κανένας εμποροϊπάλληλος δεν υποχρεώνεται από κανένα νόμο να δουλέψει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ας δουλέψουν αυτοί που αποφάσισαν για τις Λευκές Νύχτες, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων.